κλειστή θα είναι τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου η Δημοτική Παιδική Σταθμή της χώρας, μετά την άκαρπη συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών μεταξύ των τριών εμπλεκόμενων φορέων, της ΚΕΔΕ, της ΠΟΕΟΤΑ και των εργαζομένων. Σύσσωμη αυτοδιοίκηση αντιδρά στη ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας που προβλέπει την υποχρεωτική φίτηση στον νηπιαγωγείο των παιδιών ηλικίας άνω των 4 ετών. Δευτέρα η Παιδική Σταθμή του Δήμου Σερών, του ΟΠΑΚΠΑ, θα είναι κλειστή σε συνεννόηση με τους εργαζόμενους του ΟΠΑΚΠΑ και με την ΚΕΔΕ και την ΠΟΕΟΤΑ. Είμαστε απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται η κυβέρνηση να θέσει ως ταφόπλακα για τους παιδικούς σταθμούς. Όχι μόνο τους δικούς μας, αλλά ολόκληρης της χώρας. Είναι απαράδεκτο ένας υπουργός να μην δέχεται καν να εξαντλήσει το διάλογο και να επιμένει στην ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου τη Δευτέρα 26 του μηνός. Γι' αυτόν τον λόγο, λοιπόν, η παιδική σταθμή του Δήμου Σερών τη Δευτέρα θα είναι κλειστή ως ένδειξη συμπαράσταση στον αγώνα που κάνουν οι εργαζόμενοι και η ΚΕΔΕ και η ΠΟΕΟΤΑ απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο προφανώς δεν έχει λάβει ακόμη τα απαραίτητα μηνύματα η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Και θεωρούμε πως θα πρέπει να αποσυρθεί άμεσα. Ήμουν αισιόδοξος την περασμένη εβδομάδα. Από αυτά όμως που βλέπω, προσπαθώ να κρατήσω συγκρατημένη αισιοδοξία, γιατί κάποιοι από την κυβέρνηση μάλλον δεν έχουν ούτε συνοχή, αλλά ούτε λογική. Είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει όλους αντίθετος στην αυτοδιοίκηση. Δεν έχουμε ακόμη κατανοήσει πού αυτοσκοπεί και ποιους εξυπηρετεί. Πάντως τους εργαζόμενους, την αυτοδιοίκηση, τους χιλιάδες γονείς οι οποίοι είναι στο πλευρό μας και οι οποίοι έχουμε μια άμεση επαφή και έχουμε συλλέξει υπογραφές τους, είμαστε από αυτούς που πραγματικά θα βάλλονται όλα αυτά τα χρόνια. Βάλλονται όλα αυτά τα χρόνια με το νέο κανονισμό λειτουργίας και βάλλονται ακόμη περισσότερο με αυτό το. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω πώς έρχεται νομοσχέδιο και έτσι όπως έρχεται σε αυτή τη χρονική περίοδο. Η σχετική ρύθμιση είναι προγραμματισμένη να ψηφιστεί τη Δευτέρα. Στο Δήμο Σερών και συγκεκριμένα μπροστά από το Δημαρχείο έχει προγραμματιστεί παράσταση διαμαρτυρίας από παιδαγωγούς εργαζομένους των δημοτικών σταθμών, ενώ έχουν κληθεί και οι γονείς να συμμετέχουν στην κινητοποίηση. Ζητούμε τη συμπαράσταση των γονέων. Θα υπάρξει κινητοποίηση 10 ώρα το πρωί μπροστά στο Δημαρχείο της πόλης, από τους εργαζόμενους και από τους χιλιάδες γονείς οι οποίοι πλήττονται βάναυσα από αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο τροπιλίζει την ομαλή λειτουργία και την εύρυθμη λειτουργία ενός πετυχημένου μοντέλου της αυτοδιοίκησης, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια έχει προσφέρει πάρα πολλές παροχές στους γονείς. Οπότε ραντεβού τη Δευτέρα. Ραντεβού τη Δευτέρα στην κινητοποίηση, στον αγώνα, μπροστά στο Δημαρχείο της πόλης στις 10 ώρα το πρωί.